Μαζικές είναι οι διεθνείς αντιδράσεις για την απόφαση Ερντογάν να μετατρέψει σε τζαμί την Αγία Σοφία, με κάποιες ευρωπαϊκές χώρες να μιλούν με σκληρά λόγια για την Τουρκία και άλλες να τηρούν τα προσχήματα. Ο Αυστριακός Υπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδερ Σάλεμπεργκ, ξεκαθάρισε πως πρόκειται για μία ακόμη τουρκική πρόκληση. Είναι ένας ακόμη κρίκος σε μία αλυσίδα προκλήσεων από την Τουρκία. Σε σχέση και με τις εξελίξεις στη Λιβύη και το Βόρειο Ιράκ, απλά η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος εταίρος της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ασκεί μια ισχυρή πολιτική και να μιλά σαφή γλώσσα σε μια σταθερή βάση αξιών απέναντι στην Τουρκία. Πρέπει να διακοπούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια σαφής γραμμή και να δηλώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πως όλα αυτά δεν είναι πλέον επιτρεπτά ούτε σωστά. Από την πλευρά της, η γερμανική κυβέρνηση εξέφρασε τη λύπη της για την απόφαση μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τέμενος. Το Βερολίνο πάντως διευκρίνησε ότι το ζήτημα αφορά την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και όχι τις πολιτικές σχέσεις ή την πολιτική διαμάχη μεταξύ μεμονωμένων κρατών. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ, συζητώντας εκτενώς την προκλητική ενέργεια της Τουρκίας εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής. Την ίδια στιγμή, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, δήλωσε ότι η χώρα του θα ενημερώσει την UNESCO για τα βήματα σχετικά με την Αγία Σοφία, μετά και την ανακοίνωση του οργανισμού πως θα επανεξετάσει το καθεστώς του μνημείου για τη μετατροπή του σε τζαμί.